Ο Παναθηναϊκός χωρίς τους φιλάθλους του δεν μπορεί να είναι τίποτα. Ειδικά αυτή η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου έχει πάρει τρομερή ηθική και οικονομική ενίσχυση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και πραγματικά όπου αθλούνται οι αθλητές μας υπάρχουν άνθρωποι να τους υποστηρίζουν. Ένα μεγάλο όμως ευχαριστώ πρέπει να πούμε και σε αυτούς που μας βοηθάνε από το εξωτερικό. Και αυτό το βραβείο αυτή τη σημασία έχει. Κάποια παιδιά, από τη δική τους τρέλα, όταν ο εραστέχνης Παναθηναϊκός, ας το πούμε, δεν ήταν έτσι και τόσο μόδα, όχι εδώ μέσα στην Ελλάδα, στη Γερμανία, κατόρθωσαν με τις δικές τους ενέργειες να μαζέψουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό και να το διαθέσουν στα τμήματα του Παναθηναϊκού. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όπου και αν πήγαινε ο Παναθηναϊκός, στο μπάσκετ αυτά τα παιδιά είχαν έρθει στη Λιθουανία, στο Κάουνας που είχαμε παίξει. Πάνε παντού σε όλο τον Παναθηναϊκό και είναι δίπλα στο σύλλογο παντού. Θέλουμε λοιπόν σήμερα, γιατί έχουμε πει ότι κάθε χρόνο θα βραβεύουμε και μια πρωτοβουλία φιλάθλων, να βραβεύσουμε τη θύρα 13 Γερμανίας για αυτήν την πολύ σημαντική και πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία, αλλά και για να δείξουμε πόσο κοντά τους αισθανόμαστε, αν και τόσο μακριά. Παρακαλώ να έρθει ο άνθρωπος που είναι απεσταλμένος από την θύρα 13 Γερμανίας και να σας πω, θέλω να μας πεις, πριν δώσουμε το βραβείο, να έρθει και ο κύριος Ροδίτης να βραβεύσει, πώς έχεις βγάλει το μαγαζί που έχεις στην Γερμανία. Θέλω να μας πεις λιγάκι για να δείτε τι τρέλα κουβαλάνε τα παιδιά στο εξωτερικό και ίσως παραπάνω και από εμάς. Γεια σας, Φρίντι. Από το Διαμαντίδι, ε! Εννοείται. Καλησπέρα. Και εμείς στη Γερμανία, όπως και εσείς στην Ελλάδα, προσπαθούμε και συνεχίζουμε και δεν σταματάμε. Ευχαριστώ.